Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, γεμιστές γλυκοπατάτες. Θα τις κάνουμε νηστίσιμες και θα είναι ολοκληρωμένο γεύμα. Γιατί θα έχουμε και πρωτεΐνη και υδατάνθρακα και λιπαρά στη σωστή αναλογία. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Με τα φασόλια μας. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τις νηστίσιμες γεμιστές γλυκοπατάτες θα χρειαστούμε 1,5 κιλό γλυκοπατάτες, 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 600 γραμμάρια φασόλια χάντρες μπαρμπαστάθης, 1/4 από ένα ματσάκι δυόσμο, 1 κουταλιά της σούπας δενδρολίβανο, 1 κουταλιά της σούπας κάπαρι, 2 φρέσκα κρεμμύδια, 1 σκελίδα σκόρδο, ξύσμα από ένα λεμόνι, χυμό από μισό λεμόνι, 1 πιπεριά φλωρίνης ψημένη, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, ρόκα, ελαιόλαδο, πιπέρι, δυόσμο, ντοματίνια και νηστίσιμο τυρί. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε τις γλυκοπατάτες στο φούρνο. Πολύ απλή διαδικασία. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κόψουμε τη γλυκοπατάτα στη μέση. Και σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε, να σας πω ότι η γλυκοπατάτα είναι superfood. Όντως, δεν υπάρχει διατροφολόγος που να μην δίνει γλυκοπατάτες στη διατροφή μας και είναι πάρα πολύ εύκολο να τις μαγειρέψουμε. Καλά, από γεύση δεν το συζητώ, καταλαβαίνετε, είναι πολύ πιο νόστιμη από την κανονική πατάτα, οπότε πρέπει να τη βάλουμε στη διατροφή μας. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω είναι απλά να χαράξω εδώ. Και εδώ. Και το φανταστικό με την γλυκοπατάτα είναι όντως ότι μπορούμε και να την τηγανίσουμε και να την ψήσουμε στο φούρνο και να την κάνουμε πουρέ. Μπορούμε ακριβώς να κάνουμε οτιδήποτε θα κάναμε στην πατάτα, αλλά πάντα το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο νόστιμο. Γενικά η γλυκοπατάτα, να ξέρετε, ότι αγαπάει πολύ το φούρνο. Γι' αυτό το λόγο έτσι την προτιμούμε, μας αρέσει να την βράσουμε, να την ψήνουμε στο φούρνο. Εν τω μεταξύ, άμα μπείτε σε διαδικασία να ψήσετε πατάτα στο φούρνο, γιατί να μην ζήσετε παραπάνω. Μπορούμε να ψήσουμε γλυκοπατάτες για όλη τη βδομάδα και να τις έχουμε στο ψυγείο και απλά να ζεσταίνουμε. Σωστά? Τέλεια. Λοιπόν, ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Και τα πράγματα είναι πολύ απλά. 1, 2, 3, 4. Εδώ και εδώ. Λαδάκι. Όχι πολύ. Κοιτάξτε πόσο λίγο που βάζω. Δηλαδή θέλει 2 κουταλιές σούπες για όλες τις γλυκοπατάτες. Δεν είναι τίποτα. Αλάτι και πιπέρι. Και τις έχω κόψει στη μέση για να βοηθήσω τις γλυκοπατάτες να ψηθούν πιο γρήγορα. Επίσης, όταν τις κόβουμε στη μέση, βγάζουν την υγρασία και γίνονται ακόμα πιο γευστικές. Όσο περισσότερο υγρασία φύγει, τόσο πιο συμπυκνωμένη μένει η γεύση, τόσο πιο ωραίες είναι οι γλυκοπατάτες. Γυρνάω από την άλλη, εδώ. Και μόλις γυρίσω από την άλλη, τι έχω πετύχει, φίλε μου Μπελέση? Έχω πετύχει στο να τυλίξω τις γλυκοπατάτες με αλουμινόχαρτο και λαδόκολλα, χωρίς να χρησιμοποιήσω αλουμινόφιλο και λαδόκολλα. Γιατί? Γιατί χρησιμοποιώ τη φλούδα που έχουμε. Οπότε, αλάτι, πιπέρι, εδώ και εδώ, και πάνε μέσα στο φούρνο. Αυτές είναι αρκετά μεγάλες οι γλυκοπατάτες, οπότε θα χρειαστούν περίπου 40 λεπτάκια στο φούρνο, στους 200. Εντάξει, οπότε οι γλυκοπατάτες μπαίνουν μέσα και όση ώρα ψήνονται οι γλυκοπατάτες στο φούρνο, πάμε να βράσουμε τα φασόλια μας. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ φασόλια χάντρες μπαρμπαστάθης, τα οποία δεν χρειάζονται μούλιασμα, καθάρισμα και πλύσιμο. Και κατευθείαν έτσι όπως είναι, ανοίγουμε τη συσκευασία εδώ. Και το πιο φανταστικό είναι ότι δεν χρειάζεται καθόλου να μουλιάσουμε τα φασόλια μας. Πάντα, πάντα, αυτό είναι και το δύσκολο κομμάτι. Έτσι όπως είναι, μέσα στο νεράκι, δεν έχω βάλει αλάτι, δεν έχω βάλει τίποτα. Και θα βράσουμε για 30-40 λεπτάκια, όση ώρα θα κάνουν και οι πατάτες να ψηθούν μέσα στο φούρνο. Έτσι, τι έχουμε κάνει? Έχουμε πάρει τον τέλειο υδατάνθρακα που έχουν οι γλυκοπατάτες και έχουμε πάρει την τέλεια πρωτεΐνη που έχουν τα φασόλια μας. Οπότε θα κάνουμε? Θα κάνουμε ένα vegetarian γεύμα, πραγματικά ολοκληρωμένο, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε καθόλου μα καθόλου ζωική πρωτεΐνη. Και το φαγητό θα γίνει πεντανόστιμο, πιστέψτε με, θα δείτε τη συνέχεια. Η γλυκοπατάτα έχει πολλές φυτικές ίνες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την καλή λειτουργία του εντέρου, ενώ σε σχέση με την πατάτα είναι πολύ πιο πλούσια σε περιεκτικότητα βιταμίνης α, η οποία είναι σημαντική για την υγεία των ματιών και του δέρματος. Για την ακρίβεια, 100 γραμμάρια ψημένης γλυκοπατάτας αντιστοιχούν στο 107% της ημερήσιας ανάγκης του ανθρώπου για βιταμίνη α. Και οι πατατούλες μου είναι έτοιμες, επίσης και τα φασόλια μου είναι έτοιμα. Οπότε η διαδικασία είναι πάρα μα πάρα πολύ απλή. Λοιπόν, γυρνάμε τις πατατούλες εδώ. Ένα. Όπα, και ένα. Πρέπει να πάρω πυρούνι. Μάλλον θα πάρω κουτάλι, γιατί θα το χρειαστώ. Εδώ. Οχ. Και οχ.
Την έσπασα αυτή λίγο. Γιατί άκη την έσπασα, δεν πειράζει, την διόρθωσα. Εδώ και εδώ. Λοιπόν, τώρα, όπως είναι, θα βγάλω λίγο από τη γέμιση της πατάτας, εδώ. Και θέλω ένα μπολ. Θα βάλω σε ένα μπολ για να δημιουργήσω μία βάση για να πάει η γέμισή μου. Όπως βλέπετε είναι λίγο δύσκολο, γιατί είναι καυτές. Αλλά δεν πειράζει, τα καταφέρετε κι εσείς. Και εγώ τα καταφέρνω. Και εσείς τα καταφέρετε. Και όλοι τα καταφέρουμε. Εδώ και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Τα κατάφερα. Ένα χειροκρότημα. Τώρα, ήρθε η ώρα να σουρώσουμε και τα φασόλια μας. Εδώ. Κλείνω το μάτι. Εδώ. Και όπως είναι καυτά και τα φασόλια, θα ρίχνω μέσα. Τώρα, θέλουμε να βάλουμε λίγα καλούδια μέσα για να δώσουμε έτσι υπέροχη γεύση στη γέμισή μας. Έχουμε λίγο δυόσμο, εδώ. Λίγο δενδρολίβανο. Και πάνε τα περιοδικά μου μέσα. Εδώ και εδώ. Θα ρίξω λίγο κάπαρι. Λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι, μόνο το πράσινο μέρος. Και τώρα η εξής ερώτηση. Θέλετε σκόρδο ή δεν θέλετε? Θέλουμε! Αφού θέλετε σκόρδο, θα το βάλω. Σκορδάκι μέσα. Όχι πολύ. Ίσα ίσα λίγο. Ξύσμα από ένα λεμόνι. Λίγο χυμό από λεμόνι. Εδώ. Και πιπεριά φλωρίνης. Μας αρέσει πάρα πολύ. Την παίρνουμε σε συσκευασία. Όλοι έχουμε αυτές τις μέρες πιπεριά φλωρίνης στο σπίτι, έτσι δεν είναι? Νηστεύουμε, οπότε τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ και έχει υπέροχη γεύση. Έτσι όπως είναι, πάει και αυτή μέσα. Και η γεύση μου έχει γίνει μαγική. Τώρα, τι δεν έχω βάλει καθόλου? Αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Οπότε φέρνω αλάτι, πίπερο και ελαιόλαδο. Θέλω λίγα λιπαρά, ως τώρα δεν έχω βάλει καθόλου. Σκεφτείτε, έχω βάλει μόνο μία κουταλιά της σούπας, δύο στις γλυκοπατάτες. Οπότε θέλω περίπου τρεις κουταλιές της σούπας λαδάκι, εδώ. Αλάτι. Πιπέρι. Και ανακατεύω. Καθώς ανακατεύω, η πατάτα θα λιώσει, ο πουρές που έχω μέσα θα δέσει τη γέμισή μου και μπορεί να ξαναγεμίσω τις πατάτες μου. Να βάλω λίγο τυρί νηστίσιμο και να ψήσω λίγο ακόμα στο φούρνο. Κοιτάξτε εδώ, και κατευθείαν όπως είναι τη γέμιση, τη ρίχνω πάνω στους γλυκοπατάτες και σερβίρω σαν πρώτο πιάτο. Είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να είναι όλοι ικανοποιημένοι, μπορούμε να κάνουμε και τη μία εκδοχή και την άλλη. Οπότε, θέλω ένα πιατάκι εδώ. Θα πάρω τη ρόκα και το τυρί από το ψυγείο. Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Στη μία εκδοχή θα την κάνω 100% έτσι όπως είναι, εδώ και εδώ. Πολύ απλά, θα πάρω μία πατάτα, δύο πατάτες και θα βάλω τη γέμιση. Μαγεία μου. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Δεν είναι φανταστική συνταγή? Φανταστική, πάρα πολύ ωραία έτσι, εναλλακτική. Είναι ολοκληρωμένο γεύμα, γιατί έχουμε την πρωτεΐνη βέβαια από τα φασόλια μας και από τη γλυκοπατάτα. Έχουμε τον καλύτερο υδατάνθρακα που μπορούμε να πάρουμε από τη γλυκοπατάτα. Και βέβαια έχουμε τα καλά λιπαρά μόνο από το ελαιόλαδο. Δηλαδή είναι ό,τι πιο ποιοτικό μπορούμε πραγματικά να δοκιμάσουμε. Τώρα, στις υπόλοιπες δύο που έχουν μείνει, τη μία την έχω κουτσουρέψει αλλά δεν μας πειράζει, θα ρίξω μέσα στη γέμιση λίγο τυρί, νηστίσιμο, εδώ. Θα ανακατέψω. Υπάρχει νηστίσιμο τυρί, δεν το ξέρεις? Αλήθεια. Και φέτα νηστίσιμο έχει. Σε μερικές περιπτώσεις δεν καταλαβαίνεις καν ότι είναι νηστίσιμο το τυρί. Εντάξει, είναι φανταστικά, είναι πάρα πολύ ωραία. Θυμίζουν πάρα πολύ το κανονικό τυρί. Και βέβαια, η γεύση, καταλαβαίνετε. Πω πω, Παναγία μου. Δεν υπάρχει, μη συγκλονιστούν. Λοιπόν, και τώρα, λίγο ακόμα τυράκι από πάνω. Και έτσι όπως είναι, πάνω στο φούρνο μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα το τυρί μας. Δεν χρειαστεί παραπάνω από 5 λεπτάκια. Τώρα, για αυτά εδώ, για να ολοκληρώσω τη συνταγή μου, θα ρίξω λίγο ακόμα λαδάκι από πάνω. Πιπέρι. Λίγα μυρωδικά. Βάλαμε δυόσμο πριν.
Μπορούμε να βάλουμε κι άλλο δυόσμο τώρα. Ό,τι μυρωδικά θέλετε μπορείτε να προσθέσετε. Τα μυρωδικά μόνο καλό κάνουν. Και άμα θέλουμε μπορούμε να ρίξουμε και λίγα ντοματίνια. Θέλουμε ή δεν θέλουμε? Θέλουμε. Εδώ και εδώ. Για πείτε. Είχατε φανταστεί ότι μπορείτε να κάνετε ένα τόσο ωραίο πιάτο μόλις με 4 γλυκοπατάτες και λίγα φασόλια? Όχι. Οπότε σας είπα, σήμερα όντως θα σας δώσω τρομερές εναλλακτικές, γιατί η νηστεία δεν σημαίνει ότι δεν τρώμε ωραία. Η νηστεία σημαίνει ότι τρώμε υγιεινά. Και μετά από λίγη ώρα οι γλυκοπατάτες μου και αυτές είναι έτοιμες. Κοιτάξτε εδώ. Έχει λιώσει το τυρί, έχουν γίνει τέλειες, έχουν γίνει φανταστικές. Αυτή θυμίζει λίγο πιο street food, έτσι δεν είναι? Αυτό θυμίζει λίγο πιο έτσι healthy food. Οπότε διαλέξτε τι από τα δύο θέλετε και κάνετε τη συνταγή σύμφωνα με τα δικά σας γούστα. Για τις νηστίσιμες γεμιστές γλυκοπατάτες, κόβουμε τις γλυκοπατάτες στη μέση και χαράζουμε χιαστή τη σάρκα τους. Σε ταψί με λαδόκολλα, ρίχνουμε ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και από τις δύο πλευρές και ψήνουμε με τη φλούδα προς τα πάνω για 40 λεπτά στους 200 βαθμούς. Βράζουμε τις χάντρες και σουρώνουμε. Σε μπολ βάζουμε τα 2 τρίτα από τη σάρκα της γλυκοπατάτας. Προσθέτουμε τα φασόλια, το δυόσμο και το δεντρολίβανο ψιλοκομμένα, την κάπαρη, το πράσινο μέρος από το φρέσκο κρεμμυδάκι, το σκόρδο τριμμένο, το ξύσμα και το χυμό λεμονιού, την πιπεριά φλωρίνη σκομμένη σε μικρά κομμάτια, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Σε πιάτο βάζουμε ρόκα, τις γλυκοπατάτες, μοιράζουμε τη γέμιση και σερβίρουμε με ελαιόλαδο, πιπέρι, δυόσμο και ντοματίνια. Εγώ δεν ξέρω με τι να πάω. Να πάω με αυτή την εκδοχή, με αυτή. Με το τυρί. Κοίταξε, αναγκαστικά θα δοκιμάσω το τυρί, γιατί τώρα είναι που είναι ακόμα λιωμένο από το φούρνο, οπότε θέλω να σας δείξω ακριβώς πώς είναι η σύσταση. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο να ξέρεις ότι έχει τυράκι που λιώνει. Δεν υπάρχει. Γλυκοπατάτα, τα σπάει. Συνδυαστικά με τα φασόλια και όλα τα καλούδια που ρίξαμε μέσα, που είναι ελάχιστα, τα έχετε όλα σπίτι σας, είναι κάτι μοναδικό. Πραγματικά, θα μπορούσα να πω ότι δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο φαγητό, γιατί τα έχει όλα ισορροπημένα. Λιπαρά όπως πρέπει να έχει, υδατάνθρακα όπως πρέπει να έχει, πρωτεΐνη όπως πρέπει να έχει και δεν έχουμε βάλει καθόλου ζωικά προϊόντα. Φανταστικό, θα συνεχίσω.